centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936. Κύριε Μόσχο, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα, Θωμά. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αύριο ο Ανδρέας Λικουρέντους εδώ. Πάτε, ναι, κοιτάμε τα προγράμματα τώρα, γιατί εδώ με τα προγράμματα έχει γίνει χαμός στην Καστοριά. Από εσάς ενημερωνόμαστε γι' αυτό και σε αυτή την ενημέρωση ήμασταν έξω. Α, μισό λεπτάκι. Εσύ πού το ξέρετε το πρόγραμμα? Δεν το ξέρω, λέω, και σε αυτή την ενημέρωση ήμασταν έξω, όπως ήμασταν έξω από το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Α, και εσείς εκφράζετε παράπονο μαζί με το εργατικό κέντρο? Νομίζω... Η αγροτική, εντάξει, δηλαδή, σύλλογοι γενικότερα. Δεν είδα να είδε κάποιον άλλον αγροτικό σύλλογο. Είδα ότι πήγε μόνο στη ΙΟΚ. Ναι. Αν και έχει έρθει δύο φορές κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε συναντηθεί, και τις δύο φορές είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Αναλύσαμε όλα μας τα προβλήματα από την αρχή, τους είπαμε τα ίδια πράγματα και λύση δεν δώσανε σε τίποτα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Δύο χρόνια δηλαδή που κυβερνάνε δεν έχουν δώσει λύση σε τίποτα. Παρεμπιπτόντως, να πούμε το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Ανδρέα Λικουρέντζου, πρόεδρος τελικά, επαναλαμβάνω, στην Καστοριά αύριο. Είναι σημαντική αυτή η επίσκεψη, γιατί έχουμε τα θέματα φέτος με τις καλλιέργειες μας. Τα θέματα. Μία η καύσωνες, μία τα κρύα. Τα κρύα και για το φασόλι και για το μήλο. Άστα να πάνε φέτος. 12 η ώρα επίσκεψη χωράφι φάσολο παραγωγού που υπέστη ζημιάς από τον καύσωνα. Δεν ξέρω ποιο χωράφι θα επισκεφθεί. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σκέψεις στο γραφείο του κ. Σαββόπουλου με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη και των Δημάρχων. 12.30 θα έχουμε εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων φάσολο παραγωγών και 1 η ώρα το μεσημέρι με πρόεδρο ΓΕΟΚ και εκπρόσωπο μηλοπαραγωγών και εκπρόσωπο κτηνοτρόφων. Οπα, τι έγινε εδώ? Χωρίς να ξέρουμε... Χωρίς να ξέρουμε με ποια ονόματα, δεν ξέρω ποιοι θα είναι ακριβώς. Απλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι. Φαντάζομαι, Χρήστο, και ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε, ακριβώς αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαλέας πριν, ότι να πούνε ότι επειδή βρεθήκαμε με τη ΙΟΚ, βρεθήκαμε με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ δεν είναι ισχύ αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, πρόσεξε λίγο, Θωμά, πρόσεξε λίγο, Θωμά. Έχει συσκέψει, επαναλαμβάνω, με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων φασοπολαγορών και με εκπροσώπους μήλο παραγωγών και εκπρόσωπο κτηνοτρόφων. Ναι, ξαναλέω, Χρήστο, το συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα στην Καστοριά μπορεί να έχει δύο εκπροσώπους, τρεις μάλλον. Μάλιστα, δεν έχουμε ονόματα μέχρι στιγμής, είναι φρεσκότατη η είδηση που σας δίνουμε. Και ένα στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Ναι. Ναι. Οπότε δεν έχουμε ονόματα, δεν έχουμε ονόματα. Όχι, δεν έχουμε. Εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωραία, ίσως να το δούμε στην πορεία, θα δούμε, θα δούμε. Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν αφήνεις τίποτα να πέφτει κάτω σε αυτό τον τόπο. Αυτό καταλαβαίνω. Και έχεις πριν λίγες μέρες βγάλει μια νέα ιστορία τώρα με την λίμνη και κάποια επιδοτούμενα εκεί προγράμματα για δουλειές, επιχειρήσεις μέσα στη λίμνη και εκτός λίμνης. Τι είναι αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί... Από ό,τι ξέρουμε, έχει ενδιαφερθεί και η ίδια η ΆΝΚΟ για αυτές τις αναρτήσεις σου. Αλλά υπήρξαν και αυτό το διάστημα πολλές συνομιλίες με τον κύριο Σαββόπουλο, τον οποίον θέλαμε να είμαστε μαζί τώρα στην εκπομπή. Είναι σε μια δουλειά που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι σίγουρα μαζί μας. Αλλά ίσως να είναι αμέσως μετά ή κάποια άλλη στιγμή τελικά, αν δεν μπορέσουμε σήμερα. Για το θέμα αυτό το ταλαιπωρούμε αρκετές μέρες για να σας βρούμε και τους δυο την ίδια ώρα. Ναι. Πριν μιλήσω για το συγκεκριμένο, είμαστε και λίγο τυχεροί στο πώς δένουν τα πράγματα. Γιατί? Γιατί μιας και ήρθε το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε και συνεντεύξεις και διάφορα άλλα που άκουσα, δηλαδή άκουσα τις ερωτήσεις, άκουσα και τις τοποθετήσεις των κυρίων. Όλα αυτά θα δέσουν μαζί, θα καταλήξουν. Απλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό, από τη συνέντευξη και από το κλιμάκιο. Δεν άκουσα να πούνε τίποτα για πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν άκουσα να πούνε τίποτα ουσιαστικό για την ανεργία και για κάποια προγράμματα και δεν άκουσα να πούνε τίποτα ουσιαστικό για τον πρωτογενή τομέα. Δύο χρόνια κυβέρνηση δεν έχω ακούσει από δήμαρχο, περιφερειάρχη, βουλευτή και γραφείο πρωθυπουργού κάποιο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης πρωτογενή τομέα στην Καστοριά, το οποίο τόσο διατυμπανίζουν ότι θα είναι η σωτηρία της Καστοριάς.
ένα φράγμα νεστορείο δεν νομίζω να σώσει την Καστοριά. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το φράγμα, το τι θα προσφέρει αυτό και τη θέση εργασίας. 10 χρόνια αυτή είναι η αναφορά γίνεται. Με αυτή τη σημαία πάνε όλοι μπροστά με ένα φράγμα νεστορείου. Και ο καθένας είμαι σίγουρος γι' αυτό το αφήνει παρακαταθήκη στον επόμενο. Για να έχει με τι να βγει. Έτσι, θέλω να ξεκινήσω από εκεί ότι δεν είδα κάτι ουσιαστικό να μιλάει. Δεύτερον, είναι αυτή είναι η Καστοριανή ίσως οπτική γωνία ότι έχουμε κολλήσει με τη Βούνα. Δηλαδή είπανε ότι δεν βρεθήκαμε με το εργατικό κέντρο γιατί οι περισσότεροι πάλι είναι γουναράδες και οι περισσότεροι άνεργοι είναι γουναράδες. Δεν υπάρχει άλλο να δουλέψουν εκτός τη Βούνα. Δεν υπάρχει ο πρωτογενής τομέας να δουλέψουν. Πρέπει στη Βούνα να δουλέψουν οι άνθρωποι. Μόνο Γούνα έχουμε στην Καστοριά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό αλλιώς. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν η μόνη μας λογική είναι η Γούνα. Τι έγινε με τη Γούνα, τι έγινε με τη Γούνα. Όλοι οι άνεργοι δεν είναι γουναράδες, υπάρχουν και άλλοι άνεργοι. Υπάρχουν και κτηνοτρόφοι που πούλησαν τα ζώα τους, υπάρχουν αγρότες. Εννοείται. Ναι, δεν άκουσα κάποια τέτοια δήλωση από κανέναν. Ίσα συμφώνησαν όλοι. Συμφώνησαν όλοι και είπαν ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Πώς θα μπορούσε να δέσει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το αναπτύσσει η ΆΝΚΟ, όπου εκεί έχουν ουσιαστικά βρει την στέγη τους Κοζάνη και Γρεβενά. Η Καστοριά έχει την ΑΝΚΑΣ, η Φλόρινα έχει την ΑΝΦΛΟ. Η διαφωνία σου είναι ότι έπρεπε αυτό να το πάρουν και οι δύο δικές μας αναπτυξιακές. Ή το θέμα πάει και παραπέρα ότι έπρεπε ουσιαστικά να διοχετευτεί και να μοιραστεί από την ίδια την περιφέρεια. Καταρχήν όταν έκανα εγώ την ανάπτυξη... Και τι πρόγραμμα είναι αυτό για να καταλάβουν όλοι τι συζητάμε τώρα. Τι σοϊ πρόγραμμα είναι αυτό. Όταν έκανα την ανάρτηση δεν ήξερα ακριβώς όλα τα στοιχεία του προγράμματος πώς είναι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016 και ήταν μέχρι το 2020. Και για να καταλάβουμε τους ρυθμούς που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, ας πούμε ξεκινάει το 2021, δηλαδή ένα λιγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2021. Αυτό το πρόγραμμα μπορούσε να το πάρουν οι αναπτυξιακές αν δήλωναν ότι ενδιαφέρονται για το κάθε τόπο. Δεν δήλωσε η αναπτυξιακή Καστοριάς και η αναπτυξιακή Φλόρινας ότι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, γιατί όπως με ενημέρωσε ο κύριος Σαββόπουλος, όπως τον ενημέρωσαν από την αναπτυξιακή, ρώτησαν δύο-τρεις ψαράδες. Που είναι και πρόεδρος της ΑΝΚΑΣ, ναι. Ναι, που είναι και πρόεδρος. Ρώτησαν δύο-τρεις ψαράδες και τον πρόεδρο των ψαράδων πώς μπορεί να λειτουργήσει και επειδή είχαν κάποια θέματα με τα τιμολόγια, με τις βάρκες, αν μπορούν να τα βάλουν μέσα ή όχι, ακύρωσαν το πρόγραμμα. Δεν κυνήγησαν να πάρουν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όμως αυτό μέσα είχε και τουριστικά. Είχε τουριστικά καταλήμματα, είχε τουριστικές βάρκες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πλωτές εξέδρες για αθλητικό τουρισμό. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα το καραβάκι του Μαυροχωρίου, γιατί η Καστοριά δεν είναι επιλέξιμη στα Λίντερ. Δηλαδή υπήρχε ολόκληρη ανάπτυξη γύρω-γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή το χρήματα οποίο... για τέτοιου είδους δράσεις, ναι. Ναι, και είναι 600.000 ευρώ είναι η επιδότηση. Αν αναλογιστούμε ότι μέσο όρο επιδότηση έχει 50% το κάθε έργο, γιατί η επιδότηση κυμαίνεται από 30 μέχρι 70, ας πούμε ότι είναι 50% το κάθε έργο, θα έπεφτανε, οι επενδύσεις θα μπορούσαν να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσε να έχει απήχηση ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Καστοριά όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα όπως τα αναφέρει ο κ. Σαββόπουλος όμως. Ή θα φτιάχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει ανταπόκριση. Το πρόγραμμα ήταν τελείως πεδίο εφαρμογής στην Καστοριά. Το πρόγραμμα ήταν τελείως κοντόφθαλμο όπως το παρουσίασαν στους ψαράδες, γιατί τους είπαν ότι είναι μόνο για τις βάρκες. Θα μπορούσαν να πάρουν δίχτυα. Θα μπορούσαν να πάρουν GPS να μην χάνονται μέσα στην ομίχλη. Θα μπορούσαν να γίνουν, σε ξαναλέω, πλωτές εξέδρες ή οτιδήποτε για αθλητικό τουρισμό. Έχει μέσα και τουρισμό. Θα μπορούσαν να γίνουν βάρκες να ξεναγούμε τον κόσμο μέσα όπως έχει τις πρέσπες στη λίμνη. Και αν χάσαμε 4 εκατομμύρια από το φορέα της λίμνης και χάνουμε και 1 εκατομμύριο από εδώ, έχουμε χάσει ήδη 5 εκατομμύρια στο τουρισμό. 5 εκατομμύρια χάθηκαν στην Καστοριά. Θα μπορούσε να γίνει μεταποίηση ένας ψαράς να μπορεί να ανοίξει και μια ταβέρνα. Η περιφέρεια μπορεί. Μάλιστα. Θα είχε και μέσα και πρόγραμμα μεταποίησης να μπορέσει να ανοίξει ένα καπνιστήριο ψαριών, παράδειγμα, ή μια συσκευασία ψαριών. Να εξελίξουμε το επάγγελμα, ας πούμε, να εξελίξουμε και ένα παραδοσιακό επάγγελμα της Καστοριάς που είναι και οι ψαράδες μας, μάλιστα. Ναι, και σε αυτό δεν το κυνήγησαν. Και πού θέλω να καταλήξω τώρα σε όλο αυτό, έτσι. Δεν κυνήγησαν το ΣΔΑΜ. Δεν παίρνει η Καστοριά από λιγνητοποίηση και παίρνει η Μύκονος. Μην το ξεχνάμε αυτό ότι παίρνει η Μύκονος. Δεν το κυνήγησαν αυτό. Χάνουμε τόσα εκατομμύρια από το φορέα της λίμνης. 4 εκατομμύρια. Χάνουμε 1 εκατομμύριο από αυτό που δεν θα επιβάρυνε τον αντιψιακό της ΑΝΚΑΣ.
ούτε των επενδυτικών σχεδίων, γιατί είναι ξέχωρο επενδυτικό σχέδιο. Δεν θα μοιραζόταν αυτά. Η περιφέρεια έχει κάποια εμπλοκή με αυτό. Η περιφέρεια έχει κάποια εμπλοκή με αυτό. Χρήστο, ό,τι και να ακούσω, εγώ προσωπικά, ό,τι και να ακούσω από οποιονδήποτε από την περιφέρεια είναι δικαιολογίες. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε δήμαρχο Καστοριάς, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτή, β' πρωθυπουργό και κυβέρνηση όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία και να μην μπορούν να βγάλουν ένα πρόγραμμα για την Καστοριά. Ή μιλάμε για πολιτική ανικανότητα ή μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό ότι δεν θέλουμε να πάει μπροστά η Καστοριά. Από αυτά που μίλησε με τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί για το θέμα νομίζω δεν είναι πολιτική ανικανότητα πλέον, γιατί αν ήταν πολιτική ανικανότητα δεν θα είχαν εκλεγεί. Το συμπέρασμά μου είναι ότι είναι στρατηγικό το συμπέρασμα, ναι, να μην μιλήσει. Το είπες αυτό. Επειδή όμως το συγκεκριμένο αφορά ιδιαίτερα τον κύριο Σαββόπουλο, οι εξηγήσεις που σου έδωσε ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί είχαμε την ευκαιρία χθες να μιλήσουμε και για λίγο με αυτό το θέμα, αλλά είχαμε πει και ένα ραντεβού για σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, τυχαίνουν αυτά τα ανάποδα, θα τον ακούσουμε ίσως στην πορεία. Οι εξηγήσεις που σου έδωσε είναι επαρκείς? Έχεις ακόμη αντιρρήσεις? Έχω, ναι, έχω αντιρρήσεις. Σου λέω ποιες είναι οι αντιρρήσεις μου. Οι αντιρρήσεις μου είναι αυτές που λέω τώρα. Κρίμα που δεν μπορώ τώρα να τον έχω απέναντι για να μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί ο κύριος Σαββόπουλος να πει οποιαδήποτε δικαιολογία θέλει, ότι δεν ήταν αυτός τότε, ήταν ο κύριος Αδαμόπουλος, γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016. Ναι, ξεκίνησε επί Αδαμόπουλο αντιπεριφερειακό. Ναι, αλλά έγιναν δύο τροποποιητικές στο πρόγραμμα τουλάχιστον, που σημαίνει ότι σε κάθε τροποποιητική ίσως μπορούσαμε να καταθέσουμε φάκελο. Μάλιστα. Δεύτερον, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή, ωραία, ας δεχτούμε αυτό που θα πούνε είτε ο κύριος Σαββόπουλος είτε αναπτυξιακή, ότι ναι, έγινε τότε, δεν το ψάξαμε καλά και δεν μπορούσαμε να πούμε. Δεν μπορούν τώρα. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή ναι, τώρα είναι αργά. Όχι. Μετά από αυτή την ανάρτηση σας λέω, ευκαιρία να δούμε αν μπορούν όντως να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι πολιτικά εκλεγμένοι από τη Νέα Δημοκρατία για να κάνουν ένα πρόγραμμα για την Καστοριά. Λοιπόν. Κρατάμε λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό, περιμένουμε πραγματικά να δούμε και τις εξηγήσεις ή την ανάλυση του κύριου Σαββόπουλου και αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον να επανέλθουμε. Ναι, Χρήστο, και κάτι άλλο. Ναι, δεν πες το πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι συνεντεύξεις θα έχεις αργότερα από το κλιμάκιο και ποιος θα μιλήσει, ποιος θα όχι πάλι κλιμάκιο, άλλο κλιμάκιο ναι, δεν όχι. Έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω γενικά τι συνεντεύξεις θα έχεις, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Δηλαδή έρχονται, κάθε χρόνο έρχονται να καταγράψουν έναν απολογισμό θέλεις. Έναν απολογισμό ναι, θέλεις. Και δεν έχω ακούσει και σε έναν απολογισμό τι κάνανε. Κάθε χρόνο καταγράφουν τα προβλήματα, αλλά κάθε χρόνο δεν μας λένε τι έχουν κάνει. Δηλαδή θέλουν να κερδίσουν, λένε, να κερδίσουμε το πρωτογενή τομέα. Πώς θα κερδίσει το πρωτογενή τομέα όταν μια κτηνοτροπική εγκατάσταση κοστίζει 300-400.000 ευρώ. Εσύ προσωπικά από τον εαυτό σου, αν έχεις 400.000 ευρώ θα πήγες να κάνεις πρόβατα? Όχι, είναι 400.000 ευρώ. Θα παίρνα την Έλενα, θα πηγαίναμε σε ένα ωραίο νησί, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάποιος να κάνει πρόβατα. Και έχουμε κάνει προτάσεις και πιθανόν γι' αυτό δεν μας φωνάζουν, ότι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε 8 μήνες χειμώνα και να πληρώνουμε το ίδιο πετρέλαιο με την Εκάλη. Ναι. Πρέπει να έχουμε φτηνό πετρέλαιο, πρέπει να έχουμε αγροτικό πετρέλαιο, πρέπει να μην πληρώνουμε ένφια στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να παίρνουν αφορολόγητα αυτοκίνητα οι αγρότες, γιατί πώς θα πας στο στάβλο όταν δεν σου παρέχουν δρόμο το χειμώνα? Με την κούρσα γίνεται να ανεβείς. Δεν γίνεται. Δεν δυστυχώς, υπάρχει δεν ένα γίνεται. Αναπτυξιακό σχέδιο του πρωτογενή τομέα. Θέλω ειλικρινά να δω τι υπάρχει σε αυτό. Ένας, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο βουλευτής, το γραφείο πρωθυπουργού. Και λόγω της ιδιότητάς σου επικεντρώνεις αρκετά στο κομμάτι αυτό που το θεωρούμε, μπορούμε να το θεωρήσουμε εισάξιο δυναμικά που μπορεί να δώσει λύσεις επαγγελματικές για τον ομό Καστοριάς, πραγματικά. Όμως. Χρήστο, άμα δεις και τα ιστοζύγια τι παράγει η Καστοριά. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη χρονιά, όταν θα κλείσει αυτή η χρονιά, το αγροτικό πλεόνασμα της Καστοριάς θα είναι μεγαλύτερο. Θα είναι μεγαλύτερο από την Οπότε, από τον άλλο κλάδο. Αυτή τη στιγμή η δύναμη της Καστοριάς είναι η πρωτογενής παραγωγή και δεν είναι η γούνα. Άρα ή θα επικεντρωθεί στην πρωτογενή παραγωγή και θα την ενισχύσει. Γιατί έχουμε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Γιατί έχουμε 1,5 χρόνο κλειστά γουναράδικα, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, έτσι. Έχουμε καλά, και 1,5 χρόνο κλειστά γουναράδικα. Έτσι δεν παρουσίασαν και την ανάπτυξη. 1,5 χρόνο, 1,5 μήνα ήμασταν κλειστά και μας παρουσίασαν τώρα το τρίμηνο συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν κλειστά ότι έχουμε 16% αύξηση. Με την ίδια λογική της κυβέρνησης λειτουργώ και εγώ τώρα. Μάλιστα.
Τελικά μήπως είσαι και Νέα Δημοκρατία και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν. Μακριά από μας, μακριά από Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε τη συνέχεια. Αν μπορέσουμε σήμερα θα δούμε. Τι να πω. Και εγώ προσπαθώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είστε μαζί. Κυριολεκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Και περιμένουμε αύριο. Το τονίζω, επειδή ήταν μια είδηση που δεν την ξέραμε κι εμείς, την πληροφορηθήκαμε την ώρα που βγαίναμε στην γραμμή. Αύριο με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τα πάρα πολύ δυνατά θέματα των αποζημιώσεων και για τους παγετούς την άνοιξη και για τους καύσονες το καλοκαίρι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Θα το δούμε αύριο από κοντά και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω, αν καλέσουν τον εκπρόσωπο των αγροτών και των κτηνοτρόφων, εμείς θα πάμε. Ονόματα δεν έχουμε, δεν έχουμε ονόματα. Ναι, αν καλέσουν κάποιο κομματικό του μέλος και πούνε πάλι μας τα είπαν οι αγρότες, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Βλέπω και άλλον κύκλο αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θωμά. Καλημέρα. Εγώ καλημέρα. Ευχαριστώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.